Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Μαζί με τον Νίκο τον Μοσχοβίρη θα καλησπερίσουμε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της χθεσινής βραδιάς στην Κωνσταντινούπολη, τον William Hatcher, τον οποίο ευχαριστούμε βεβαίως. Νίκο, γεια σου Δημήτρη. Να καλησπερίσουμε και τον Αμερικανό. Will, good afternoon from Θεσσαλονίκη. Yes, how are you? Very well. Να ξεκινήσουμε, αν θεωρεί Νίκο, ότι ήταν ίσως η πιο μεγάλη βραδιά της ομάδας φέτος, μέχρι στιγμής. Will, the first question is if you agree that this win was the biggest win of the team until now. Yes, until now I do believe it was our biggest win. We our last big win I think was, you know, our first win in Rethymno, but I think this win is a lot bigger. It keeps our hope alive for the last 32 in Euro Cup, and it was a huge victory for us. Μας λέει ότι μάλλον ναι, ήταν η μεγαλύτερη νίκη της ομάδας μέχρι τώρα. Ήταν σημαντική και αυτή που πήρε με την Γιέντβος, αλλά αυτή που πήρε χθες με την Μπεσίκτας ήταν πιο σημαντική, γιατί ναι, κρατάει ζωντανές ελπίδες της ομάδας για να προκριθεί στην επόμενη φάση του EuroCup. Να το ρωτήσουμε, ο ΠΑΟΚ ήταν σε δύσκολη θέση βαθμολογικά, δεν τα παράτησε. Ήταν σε δύσκολη θέση αγωνιστικά χθες, ήταν 14 πόντους πίσω, δεν τα παράτησε. Το μήνυμα το κεντρικό αυτό είναι ότι δεν τα παρατάνε, θα το πάνε μέχρι τέλους για την πρόκριση. Will, we saw that as a team you didn't give up, not in this match with Besiktas, not about the qualification of the group. Is this the main target of the group, not to give up? Yeah, I think you know, we try to talk about that all the time, not to give up until, you know, to the final buzzer, and I think we've seen that in some of our previous games also, but this is the first time that, you know, it's happened to go our way. We had some good luck, but you know, we were down 14 at halftime, and even in the locker room, you know, all the guys, you know, we believed, and that was one thing that we talked about pregame before this game. Our assistant coach Pantelis told us not to get on the bus unless we believed that we were going to win today. Mm-hmm. And I think that's, everybody took that mentality into the game today. Μας λέει ότι μιλάμε γι' αυτό κάθε φορά, μιλήσαμε και ιδιαίτερα τώρα πριν το παιχνίδι αυτό με την Besiktas, να μην τα παρατάμε ποτέ. Και στα προηγούμενα παιχνίδια φτάσαμε στο τέλος, αλλά για πρώτη φορά, όπως είπε, έγινε από τη δική μας πλευρά, δηλαδή να κερδίσουμε εμείς με ένα τέτοιο shoot. Ακόμα και στα αποδυτήρια όλοι πιστεύαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και μιλήσαμε και με τον coach Παντελή, τον κύριο Μπούτσκο προφανώς εννοεί, να έχουμε αυτή την οτροπία να μην τα παρατήσουμε ως το τέλος για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη νίκη. Κατά την άποψή του, η μεγάλη εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου και η ανατροπή οφείλεται κυρίως στην άμυνα ή, εντάξει, ας πούμε για τον ίδιο, στη δική του φοβερή απόδοση και στους 32 πόντους. Will, do you agree that the comeback of the team in the second half with Besiktas, it was a matter of defense or of your good game? I think it was a little bit of both, but I think it was more defense. I think defense, defensively, we corrected a lot of things that we did wrong in the first half. You know, we stopped their transition. We made sure we were on help side. We made sure we gave shots to guys who weren't their best shooters, and we took away shots from guys that were really good shooters. But you know, I think our defense is what really got us through the second half. And you know, I happen to have a good game, so that's always a plus. And you know, so I think both helped. And you know, I was really happy with the way we finished the game. Μας λέει ότι είναι λίγο και από τα δύο.
είναι περισσότερο από την άμυνα, γιατί όπως είπε, διορθώσαμε πολλά λάθη από το πρώτο ημίχρονο, σταματήσαμε τους εφηδιασμούς, δώσαμε πολλές βοήθειες ο ένας τον άλλον, δώσαμε σουτ σε παίκτες που δεν είναι και οι καλύτεροι τους σουτέρ. Η άμυνα μας έφτασε εκεί που μας έφτασε στο δεύτερο ημίχρονο, έτυχε να κάνω εγώ ένα καλό παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι βοήθησαν και τα δύο στοιχεία και είμαι πολύ χαρούμενος που φτάσαμε στη νίκη. Η ομάδα του ΠΑΟΚ είχε τελευταίο σουτ και στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Πριν από τα σουτ υπήρχαν time out. Και στις δύο φορές έγινε αυτό που υπόθηκε, τη μία με τον Βασιλιάδη που αστόχησε, okay, και την άλλη με τον ίδιο. Θυμάται τις φάσεις? Will, before the extra time, the Pauk had the attack again. Like in the extra time. In the extra time you took the ball you. In the regular match, in the last attack of the team, it was coach told you to get the ball to Vasiliadis. Yeah, I mean, I think the play at the end of the fourth quarter was drawn up for Kostas to get a shot, and if he didn't have it, to use a handoff for where Yorgos did us. But you know, that was the play for the end of the fourth quarter. But once we got the steal, once I caused the turnover for Walters in overtime, we went to the bench, and you know, I made no doubt about it. I told coach, I said, hey, just give me the ball, man. You know, we're not gonna give the ball to nobody else. I want it. And he trusted me, and you know, he made sure that I got the ball, and the rest just happened in slow motion, man. I knew it was going in when it left my hands, but you know, it was just an unbelievable play, unbelievable shot, and I was happy that I was able to get the victory for my team. Okay, λοιπόν, μας εξήγησε ότι αυτό που ζωγραφίστηκε το μηνακάκι στο τέλος της περιόδου ήταν να πάρει την μπάλα ο Βασιλιάδης, και αν δεν γίνει κάτι τέτοιο να γίνει το γνωστό hand-off με τον Δέδα. Πήρε την μπάλα ο Βασιλιάδης, δεν το έβαλε και πήγε το μάτι στην παράταση. Για την τελευταία φάση της παράτασης και του αγώνα ουσιαστικά, είπε ότι μετά το λάθος του Walters, όταν πήγαμε στο time out, είπα απλά στον προπονητή μου, δώσ' μου την μπάλα. Ήμουν σίγουρος ότι μπορώ να το βάλω, και τα υπόλοιπα πήγαν όπως πήγαν. Ήξερα από την ώρα που έφυγε η μπάλα από τα χέρια μου ότι θα πάει στο καλάθι, και πήγαν όλα καλά και κερδίσαμε. Τελευταία ερώτηση. Μετά από 45 λεπτά, από ταξίδι, από ξενύχτη, είναι πιο δύσκολο το μάτς με τον Απόλλωνα της Πάτρας? Last question, Will. After 45 minutes of play with Besiktas, the trip, είναι στη γραμμή. Practice. Κάτσε, μας ακούει πρώτα απ' όλα, γιατί μάλλον τον χάσαμε. Will? Yes. Okay. Last question. The last question is that after 45 minutes of playing with Besiktas, the trip, now the practice, the game with Apollon on Saturday is more difficult. Yes, it'll be a tough game, man. You know, they're always very tough at home, and you know, I'm sure they're very motivated, you know, to play us. And we had a you know, tough travel, played a tough game, overtime and travel, and then the bus ride. But you know, that's something that comes with it. It's part of playing Euro Cup and playing in the European competition. You know, you can't use that as an excuse. So, you know, we're going to go to work. We're going to go in and watch some film and get a little practice in today. Good practice tomorrow. And, you know, we got to be ready on Saturday, because they're going to come out. They've been waiting for us all week. You know, they're going to come out and be hungry. And we have to come out with the same energy that we had in the second half of the Besiktas game. Ωραία, Νίκο, να τον ευχαριστήσουμε. Thank you very much, thank you very much. Thank you. Okay, bye. Bye-bye. Ακούσαμε τον Χάτσερ. Λοιπόν, στην τελευταία ερώτηση... Να είμαστε συνεπείς, γιατί... Ναι. Θα μας έβαζαν και χέρι μετά. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως είπε. Ο Απόλλων είναι πάντα μια δυνατή ομάδα στην έδρα της. Θα έχει και μεγαλύτερο κίνητρο τώρα απέναντι σε εμάς.
και για τα ταξίδια και για, για τα συνεχόμενα παιχνίδια, οπότε έχουμε διαρκώς ταξίδια, αλλά είναι μέρος του να παίζει στο EuroCup, είναι μέρος του να παίζει μια ομάδα στην, στην Ευρώπη αυτή η διαδικασία. Δεν είναι μια δικαιολογία για εμάς τα, τα ταξίδια. Πρέπει να, να πάμε να κερδίσουμε, να δούμε αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο στο βίντεο τον αντίπαλο, να κάνουμε τις προπονήσεις μας και να βγούμε το ίδιο πεινασμένοι, όπως είπε, στο γήπεδο, όπως το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Μπεσίκτας. Ωραία.